αποχωρώ από τη θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όχι από την πολιτική, όχι από την ευθύνη μου, όχι από τον αγώνα για τη χώρα, όχι από τη σχέση με τους πολίτες, όχι από τη σχέση με την ιστορία. Η υπεράσπιση του έργου των θέσεών μου είναι εθνικό καθήκον αλήθειας. Υπερβαίνει οποιοδήποτε κομματικό καθήκον που έχω εκπληρώσει στο ακέραιο. Με εμφανή τη συγκίνηση, ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκλεισε την ομιλία του στο 10ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ανακοινώνοντας ότι αποχωρεί από την ηγεσία του κόμματος, αλλά όχι από την πολιτική. Όρθιοι σύνεδροι τον χειροκρότησαν για αρκετά λεπτά μέχρι να αποχωρήσει από το χώρο. Λίγο πριν αφήσει το τιμόνι της παράταξης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είπε ότι η κρίση στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο ιδεολογικοπολιτική, αλλά και κρίση εμβληματικών προσώπων και προσωπικών στρατηγικών. Εξαπέλυσε δε επίθεση στον Γιώργο Παπανδρέου, τον οποίο κατηγόρησε ότι οδήγησε το ΠΑΣΟΚ σε πολιτικό ευνουχισμό. Είναι όμως και κρίση προσωπικής ηθικής εμβληματικών προσώπων της παράταξης. Είναι κρίση προσωπικών στρατηγικών. Γιατί έχουμε ακατάσκετο πληθωρισμό φιλοδοξιών. Ακόμη και σήμερα διατυπώνεται από ορισμένους ο γελίος ισχυρισμός ότι εγώ και οι υποστηρικτές μου του 2007 ρίξαμε την κυβέρνηση Παπανδρέου. Λες και έχουν ξεχαστεί όλοι εκείνοι που τιμήθηκαν από τον κύριο Παπανδρέου, έγιναν υπουργοί και στελέχοι του και τώρα μοστράρονται ως επίλεκτα στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η κυρία Παναρίδη τους μάρανε. Το χειρότερο είναι ότι ασκουκριτικοί στελέχοι που ωφελήθηκαν, που έγιναν άνθρωποι χάρη στο ΠΑΣΟΚ. Ο νέος ή η νέα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα εκλεγεί από τη βάση του κόμματος στις 14 Ιουνίου. Την υποψηφιότητά τους έχουν ανακοινώσει η Φόφη Γεννηματά, Ανδρέας Λοβέρδος, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Θανάσης Χειμωνάς, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει και άλλη υποψηφιότητα. Η μάχη των υποψηφίων κορυφώνεται με ομιλίες στο συνέδριο και με μηνύματα για ενότητα και συστράτευση. Ένα γενικό προσκλητήριο στην πολιτική και κοινωνική βάση της παράταξης που είναι διάσπαρτη και έχει μεταναστεύσει εκλογικά σε άλλους χώρους για να κτίσουμε όλοι μαζί ξανά την παράταξη του δημοκρατικού σοσιαλισμού στην πατρίδα μας. Η δική μου πρόταση είναι κόμμα της κεντροαριστεράς, του κοινωνικού κέντρου για την Ελλάδα του 2020, συμπλήρωμα κανενός, ούτε της Νέας Δημοκρατίας ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Καλούμαστε όλοι μαζί να χτίσουμε από κοινού αθρηστικά, πολλαπλασιαστικά, γνήσια, αυθεντικά το μέλλον της παράταξης και να δομήσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Την ίδια ώρα, με μια παρέμβαση που συνέπεσε χρονικά με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου από το Πουατιέ της Γαλλίας προτείνει διάλογο στο χώρο της κεντροαριστεράς και σημειώνει ότι για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση η δημοκρατική παράταξη έχει συρρυκνωθεί εξαιτίας της ακύρωσης της σοσιαλιστικής ατζέντας μέσα από τον αναγκαλισμό με δυνάμεις της συντήρησης.